Για την πατατόπιτα με πράσο χρειαζόμαστε 6 πατάτες, 4 πράσα, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 πρέζες μοσχοκάριδο, 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 λίτρο φρέσκο γάλα, 200 γραμμάρια τυρί σάμσοε, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Έλα τώρα! Έλα τώρα! Τι ωραία! Πού το θυμάστε, βρε παιδιά! Τι ωραία! Ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Να είστε καλά! Το θυμάστε, βρε παιδιά! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Να είστε καλά όλοι, παιδιά! Μα τι ωραία, βρε παιδιά! Τι ωραία! Πω. Τι μου γράφετε? Στο πιο νόστιμο και χαμογελαστό κορίτσι. Ευχόμαστε όλα τα καλά του κόσμου. Χρόνια πολλά η ομάδα του Ώρα για Φαγητό. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Να είστε όλοι καλά. Είναι όμορφο πράγμα όταν είσαι σε ένα χώρο και δουλεύεις με ανθρώπους τόσους μήνες σκληρά και με δυσκολίες, να υπάρχει έτσι αυτή η αγάπη γύρω. Είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε στα δικά μας. Γιατί όπως και εγώ έχω γενέθλια, έτσι και εσείς έχετε μια γιορτή, έχετε γενέθλια, θέλετε να τραπεζώσετε φίλους, την οικογένεια και δεν θέλω να μου τρώτε χρόνο στην κουζίνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πιο νόστιμη πατατόπιτα και εύκολη που έχει μέσα πράσο και είναι σκέτη γλύκα. Αφήνω λοιπόν τα πράσα μου εδώ στην πιατέλα να τα έχω έτοιμα κομμένα και ωστόσο έχω πάρει πατάτες όπως είναι με τη φλούδα τους, τις έχω πλύνει πολύ καλά και τις έχω βάλει σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό, τις αφήνω να πάρουν βράση και από την ώρα που θα πάρουν βράση οι πατάτες θέλουν 15 λεπτά. Θέλω λοιπόν το ταψί μου με λίγο λαδάκι. Το κυλάω να πάει και γύρω γύρω. Το αφήνω λοιπόν εδώ στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε στρώσεις. Οι πατάτες μου έχουν βράσει, τις έχω καθαρίσει και είναι έτοιμες να βγάλω στρώσεις. Φέτες πατάτας. Δεν θέλω να έχω καθόλου κενά. Θέλω πράσο επάνω στην πατάτα. Να μπει όλο μέσα, έτσι ωραία. Πασπαλίζω με αλεύρι. Πασπαλίζω λίγο μοσχοκάριδο. Περιχύνω με λίγο λιωμένο βούτυρο ή με λίγο λάδι, με ό,τι θέλετε. Λίγο αλάτι. Και λίγο πιπέρι. Και πάμε να κάνουμε στρώσιμο με τις πατάτες. Θα κόψω όλες τις πατάτες για να καλύψω την επιφάνεια του ταψιού. Πασπαλίζω με το αλεύρι. Περιχύνω με το βούτυρο. Το υπόλοιπο μοσχοκάριδο. Λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι και περιχύνω τα υλικά μου με ζεστό γάλα. Ωστόσο έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς, στον αέρα. Σκεπάζω το ταψί μου με ένα αλουμινόχαρτο και αφήνω την πατατόπιτα να ψηθεί για 45 λεπτά. Η μυρωδιά που βγαίνει από το φούρνο μου έχει σπάσει τη μύτη. Η γλύκα του πράσου είναι αναντικατάστατη. Πάμε να ολοκληρώσουμε όμως την πατατόπιτα, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
Έρχεται σιγά σιγά και δένει το μείγμα μου. Η πατάτα μαγειρεύεται και θα είναι λιωμένη ωραία στο στόμα. Αλλά από πάνω θέλουμε ένα ωραίο τυρί. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τυρί Σάμσοε. Είναι ένα ημίσκληρο τυρί με ήπια γεύση. Μία-μία φέτα βγαίνει τέλεια. Δεν θρηματίζεται. Αλλά είναι ιδανικό όχι μόνο για μαγειρέματα, είναι ιδανικό για τα τοστάκια σας, για τα σάντουιτς, για το κάθε μέρα σας. Από πάνω λοιπόν σπάω κομμάτια το σάμσοε ή το βάζω ολόκληρο. Θα το ξαναβάλω για λίγο στο φούρνο, να λιώσει ωραία και να γίνει λαχταριστό. Μπόλικο τυράκι θέλει από πάνω, γιατί μπόλικα είναι και τα υλικά μου στο ταψί. Και φύγαμε πάλι για φούρνο για λίγα λεπτά, μέχρι να λιώσει ωραία το τυρί μου και να αγκαλιάσει όλα τα υπόλοιπα υλικά. Είναι έτοιμο, με φουσκάλες χοντρές, φανταστικό και μοσχοβολάει. Σβήνω το φούρνο μου. Ακόμη έχει τις φουσκαλίτσες του επάνω. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε μέσα, κρεμούλα και τυράκι λιωμένο. Αυτό μόλις κρυώσει λίγο, σταθεροποιείται και το βγάζετε σε ωραίο κομμάτι. Αλλά και έτσι, σερβιρισμένο ζεστό με το κουτάλι, πλάι σε ένα ωραίο κρέας, σαν αυτό που θα σας δείξω σε λίγο. Πιστέψτε με, θα τους τρελάνει όλους. Φτιάξτε το και απολαύστε το, είναι φανταστικό.